Γεια σας. Τσεκ τεκνά, ο Κώστας εδώ. Και θα σας κάνω μία ερώτηση. Ποιος είναι πιο ανόητος? Αυτός ο οποίος κάνει μία χαζή ερώτηση ή αυτός που θα το απαντήσει με εμπάθεια για να τον εμπέξει και να τον ξεφτυλίσει μπροστά στους άλλους? Λοιπόν, ετοίμαζα και έχω ετοιμάσει βασικά ένα βίντεο unboxing πριν να φύγω για διακοπές, μέχρι που έπεσα σε ένα ωραίο post μέσα σε ένα από τις σελίδες τις οποίες κάνω upload τα βίντεο μου. Ένα παιδί, και αφορμή έγινε αυτά που διάβαζα. Λοιπόν, ένα παιδί έκανε μια χαζή, ανόητη, ίσως παιδαριώδης, αλλά είναι παιδί, έκανε μια ερώτηση. Η οποία ερώτηση αφορούσε το Steam. Και ρωτάει αν μπορούμε να κάνουμε το Steam με κάποιο τρόπο πειρατικό, ώστε να μπορούμε να παίζουμε παιχνίδια χωρίς να τα πληρώνουμε. Τρόποι υπάρχουν. Πολλοί το έχουν κάνει, κάποιοι όχι, κάποιοι δεν το κάνουν, τέλος πάντων. Το θέμα ότι η ερώτηση αυτή εντάξει, είναι λίγο κάπως. Αλλά βέβαια, το δεδομένο ότι το κάνει ένα παιδί το οποίο δεν έχει μεγάλη επαφή με το Steam και έχει δει κάποια πράγματα τα οποία το έχουν παρακινήσει να την κάνει αυτή την ερώτηση, εντάξει, απαντάς, λες ναι, όχι, πώς, γιατί. Ωραία. Το θέμα είναι ότι από κάτω είδα ένα ολόκληρο κατεβατό στο οποίο έμπαιναν άλλα παιδιά, κοροϊδεύοντας το συγκεκριμένο παιδί. Και πέρα από αυτό, μπήκαν στις φωτογραφίες τους, κάτι το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο να κάνει κάποιος. Μπήκαν στις φωτογραφίες του, χωρίς κανένα δικαίωμα. Και τις πήρανε, τις έσωσαν και απλά έκαναν τα κλασικά memes από κάτω, ξεφτυλίζοντας κυριολεκτικά αυτό το παιδί. Θα σας κάνω το εξής, την εξής ερώτηση. Αν εσείς ήσασταν αυτό το παιδί, που έκανε μια χαζή ερώτηση, εντάξει, οκ. Okay. Και ήσασταν 10, 11, 12, 13 χρονών. Και έμπαιναν κάποιοι και σας έπαιρναν τις φωτογραφίες σας, σας έγραφαν κοροϊδευτικά σχόλια και σας ξεφτύλιζαν έτσι. Τι θα κάνατε? Εμένα αν μου το έκαναν αυτό και ήμουνα τόσο μικρός ηλικία και δεν είχα πρόσβαση, δεν είχα μάλλον μεγάλη εμπειρία με το διαδίκτυο, πραγματικά θα ήμουν σε μια φάση γαμισέτα και μιλάω ξεκάθαρα. Και δεν είναι μόνο αυτό, το θέμα είναι ότι μπήκα να απαντήσω και αυτό που έγραψε είναι εντάξει, μεν δεν γίνεται. Και λίγο να σταματήσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, γιατί δεν είναι σωστό και δεν υπάρχει λόγος να κοροϊδεύει ένας τον άλλον. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι σαν να είναι αφορμή για ένα μεγάλο κακό που έχει παραγίνει τα τελευταία χρόνια και βλέπω όλο και πιο εντατικά ο ένας να θέλει να φάει τον άλλον και κυρίως να γίνεται μέσα σε μικρά παιδιά. Και όχι μόνο γίνεται σε μικρά παιδιά, αλλά κανένας ο οποίος έχει έστω ένα κανάλι σοβαρό στο YouTube, σοβαρό ή όχι, αυτό το κρίνει ο κόσμος, ο οποίος επηρεάζει, δεν προτρέπει τα παιδιά να σέβονται ο ένας τον άλλον. Και ίσα ίσα βλέπω άτομα τα οποία έχουν κανάλια με μεγάλο κοινό από πίσω, να μπαίνουν και να τρολάρουν και οι ίδιοι. Το βίντεο αυτό μπορεί να κάνει πολλούς να κάνουν dislike οτιδήποτε, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει, γιατί τα βίντεο που κάνω τα κάνω για μένα και κατ' επέκταση και σε όσους αρέσουν και θέλω μέσα από αυτά, εάν μπορώ να πω δύο πράγματα, να τα πω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, προφανώς ακούω τις ανακοινώσεις ακόμα βρίζονται μεταξύ τους, λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάω εν μέρει εμβρασμό. Και αυτό γιατί δεν μπορώ να δεχθώ και δεν μπορώ πραγματικά να δεχθώ αυτό το πράγμα. Γιατί, για ποιο λόγο, δύο παιδιά, τρία, πέντε, δέκα μεταξύ τους να βρίζεται το ένα με το άλλο? Γιατί να μην μπορούν τουλάχιστον να απαντήσει ένα σε μια χαζή ερώτηση, να πει ρε φίλε δεν γίνεται, απλά άστο, παράτατο. Κλείστο post, σβήστο, εντάξει το απαντήσαμε, για ποιο λόγο να πρέπει ο ένας να κακοποιεί έτσι τον άλλον? Κάθονται και πραγματικά επειδή μικρός έχω περάσει πολλά από το θέμα, όπως πολλοί αποκαλούν bullying, για μένα δεν είναι bullying, είναι μια κακοποίηση, γιατί όταν λέμε την αγγλική έννοια ξεχνάμε πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Είναι κακοποίηση, παιδική κακοποίηση και είμαι λίγο πιο ευαίσθητος σε αυτό το θέμα από κάποιους άλλους και το θεωρώ εντελώς χαζό, γιατί βλέπω πολλά παιδιά τα οποία απαντάνε σε βίντεο για την κακοποίηση μεταξύ του ενός των άλλων να ασκούν έντονη κακοποίηση σε άλλα άτομα μέσα στο ίντερνετ. Ναι, ωραία. Κάποιοι χρησιμοποιούν απρόσωπα μηνύματα, ναι. Κάποιοι χρησιμοποιούν τα κανονικά τους προφίλ μέσα στο Facebook για να βρίσουν ένας τον άλλον. Γιατί δεν σέβεστε ο ένας τον άλλον? Γιατί δεν μπορούμε να ακούσουμε σε αυτόν τον τόπο ο ένας τον άλλον με σεβασμό
με αξιοπρέπεια, ακόμα και στις χαζές ερωτήσεις. Εγώ θεωρώ ότι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακούσεις την ερώτηση, να δώσεις την απάντηση που θεωρείς ότι μπορείς να δώσεις και τέρμα. Γιατί θα πρέπει να ξεφτιλίζουμε ένας τον άλλον όσο δεν πάει. Πού είναι αυτή η έρμη κατανόηση που έχει ο ένας για τον άλλον? Γιατί ξεχνάμε ότι στη θέση αυτού του παιδιού θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς? Αυτή τη στιγμή μιλάω νευριασμένος και μπορεί να βγει πολύ αρνητικό το βίντεο, αλλά πραγματικά, πραγματικά κάτσετε και σκεφτείτε λίγο. Και το λέω κυρίως στους, θα πω και για τους μεγάλους, το λέω κυρίως για τους μικρούς μας φίλους. Σκεφτείτε, εάν εσείς ήσασταν στη θέση κάποιων των παιδιών που κοροϊδεύετε, πώς θα αισθανόσασταν αν σας κοροϊδεύαν οι άλλοι? Γιατί δεν μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας μέσα από τα μάτια των άλλων ανθρώπων, ώστε να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε λίγο πιο κόσμια, λίγο πιο ανθρώπινα ο ένας τον άλλον? Και επίσης, τώρα για να περάσω και στους μεγάλους και θα το ξαναπώ, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να μπαίνουμε και να τρολάρουμε, γιατί έτσι δίνουμε και δείχνουμε να καταλάβουν στους μικρούς μας φίλους ότι το επαινούμε τέτοιες συμπεριφορές και τις βρίσκουμε αστείες. Και ίσα ίσα, για να θέλουν να μας δείξουν πόσο αστείες είναι, το κάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Περισσότερες φωτογραφίες με memes από κάτω για να κοροϊδεύουν ο ένας τον άλλον. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά. Μπορεί κάποιοι να γελάνε, μπορεί πολλοί να το βρίσκουν αστείο. Όμως πολλά παιδιά στα οποία κάνατε αυτό το πράγμα μπορεί να κλειστούν στο σπίτι τους, μπορεί να μην ξαναβγούν έξω, μπορεί να κλαίνε. Μπορεί. Κάποιοι βέβαια, εντάξει, θα μου πείτε, ναι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι τόσο χαζοί που το αξίζουν. Ναι. Δεν ξέρω αν αξίζει κανένας τίποτα ή όχι. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για μικρές ηλικίες. Είστε παιδιά. Γιατί δεν μπορείτε να σκεφτείτε ο ένας μέσα από τα μάτια του άλλου, να δείτε πώς θα ήσασταν εσείς στη θέση τους? Σας παρακαλώ λίγο, τουλάχιστον ένα μήνυμα αν μπορεί κάποιος μικρός μας φίλος, γιατί έχω δει και άτομα τα οποία ξέρω ότι παρακολουθούν το κανάλι, να απαντάνε και να παίρνουν μέρος σε αυτό στο θέμα. Το θέμα είναι ότι σεβαστείτε λίγο ένας τον άλλον. Στα χαζά, ακόμα και στα αυτά που θεωρείτε ανόητα, αυτά που θεωρείτε ότι προσβάλλουν την αισθητική σας, προσβάλλουν την νοημοσύνη σας, απλά απαντήστε με σεβασμό και σκεφτόμενοι ότι τέλος, μην το συνεχίζετε. Όσο συνεχίζετε και τραβάτε μια κατάσταση, τόσο χειρότερη γίνεται. Σε όλες τις περιπτώσεις. Η κακοποίηση στο ίντερνετ έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Λοιπόν, απλά σκεφτείτε πώς θα ήσασταν εσείς στη θέση του άλλου. Είστε μικροί. Πολλά πράγματα, πολλά ψυχολογικά δημιουργούνται σε αυτές εδώ τις ηλικίες. Πιστέψτε μου που σας λέω, οι άνθρωποι μπορούν να κουβαλάνε για πολλά χρόνια αυτά τα κατάλοιπα από αυτές τις ηλικίες και για πράγματα τα οποία ξεκίνησαν ως ένα απλό αστείο. Γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι θα ήταν αστείο να γελάσει παρέα. Θα ήταν αστείο να κάνουμε το YouTuber που θαυμάζουμε να γελάσει, κακοποιώντας και πετάγοντας memes με άτομα τα οποία έκαναν χαζές ερωτήσεις. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο είναι μια έκκληση, παράκληση λίγο. Σκεφτείτε λίγο πριν να απαντήσετε. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Πραγματικά δεν ξέρω. Καθόμουν και τα βλέπα. Τώρα θα ξαναμπω να ρίξω μια ματιά, αν και πραγματικά πρέπει να έχει ξεφύγει η κατάσταση όσο δεν πάει. Λοιπόν, σκεφτείτε λίγο και μάθετε να σέβεστε τον άνθρωπο που είστε απέναντί σας. Αυτά. Τσεκτεκνά, ήμουν ο Κώστας και λίγο κατανόηση. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.